Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα με την Αργύρο Γεωργίου Θωμά. Την πρωινή έκδοση οδηγεί το BMW 218i Active Tourer. Αποκτήστε το με 26.900 αυτόματο και με υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 14 Ιουλίου 2005, είναι Τρίτη σήμερα και είναι 7 και 15 τα λεπτά περασμένα. Η εξέλιξη στην Ελλάδα μετά τη χθεσινή πύριο νίκη στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωζώνης, στο Εθνικό Συμβούλιο που συνέρχεται σήμερα για το Κυπριακό αλλά και για το σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις της ΚΙΠ. Οι διαβουλεύσεις για την αντικατάσταση Πατσαλή στο Υπουργείο Υγείας και το που πάει το θέμα με το ΓΕΣΥ, αν πάει τελικά ή όχι, τρέχουν σήμερα στην επικαιρότητα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Βεβαίως και μην νομίζετε, η Τρόικα είναι εδώ, όχι πως έφυγε και ποτέ τα τελευταία χρόνια, έχει και εδώ βιγλάτορες όπως ξέρετε όλοι. Και βέβαια είναι πολλά που μαθαίνουμε και νέες λέξεις καθημερινά με τα όσα γίνονται στην Ελλάδα. Μετά το Brexit ήρθε το Greek Ment, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε αν αυτό το Greek Ment θα ωφελέσει τελικά την Ελλάδα και πόσο μπορεί. Καλημέρα Γιάννη Φασουλά. Καλημέρα Ρίγρα. Λοιπόν, γίνονται πάρα πολλά, τρέχεται για νομοσχέδια, τρέχεται για ανασχηματισμούς. Να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Mm-hmm. Καταρχήν, μέχρι αύριο θα πρέπει να έχει ψηφιστεί ό,τι είναι να ψηφιστεί με τις γνωστές διαδικασίες του κατεπήγοντος, διότι το Eurogroup περιμένει. Σου λέει να ψηφίσετε, να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτές οι διαδικασίες στην Βουλή. Αλλά πριν πάμε σε αυτές τις διαδικασίες της κοινοβουλευτής για την ψήφιση των απαιτούμενο έτσι όπως συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλλες, έχουν προηγηθεί κάποια πράγματα τα οποία θα καθορίσουν, θεωρώ, το πολιτικό σκηνικό για το επόμενο διάστημα. Έχουμε λοιπόν σήμερα, κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας, συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε 9 η ώρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Θα έρθω στην κοινοβουλευτική ομάδα και εκεί θα σταθώ περισσότερο. Διότι εδώ θα μου επιτραπεί η φράση, θα έχουμε να κάνουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο εσωτερικό και στο εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ξεκαθάρισμα όμως που θέλει και ο κύριος Τσίπρας, ε? Νομίζω ότι το θέλουν όλοι σε τελική ανάλυση έτσι όπως εξελίσσεται το έργο. Δεν το θέλει μόνο ο κύριος Τσίπρας. Θα γίνει λοιπόν ένα ξεκαθάρισμα σχετικά με τη στάση της αριστερής πλατφόρμας, η οποία και είναι και η μεγαλύτερη τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει επηρεάζει, ξέρω εγώ, περίπου 30 βουλευτές. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν αυτοί οι 30 βουλευτές και δεν ξέρω αν είναι λιγότεροι, θα είναι και περισσότεροι, θα ακολουθήσουν, τι στάση θα ακολουθήσουν, δηλαδή θα καταψηφίσουν και θα παραιτηθούν, πριν καταψηφίσουν, θα πούνε παρόν, θα σηκωθούν και θα φύγουν και θα πάνε να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό ή θα μείνουν για να, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ή θα μείνουν γιατί κάποιοι είπαν ότι δεν είναι. Εμείς εκλεγήκαμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα και άλλοι είναι που το παραβιάζουν. Ναι, αλλά εδώ θα μπουν σκληρά διλήμματα από την πλευρά του Τσίπρα σήμερα. Μάλιστα. Δηλαδή, θα μπουν διλήμματα της τάξης ή στηρίζεται αυτό που έλεγε την προηγούμενη φορά. Ή όλοι μαζί πάμε ή όλοι μαζί φεύγουμε. Και όσοι διαφωνούν, λέω εγώ τώρα, τα πληροφορίες λένε ότι θα τους πει ότι ή θα μου παραδώσετε τις έδρες ή θα παραδώσουν εντολή. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σε κάθε περίπτωση σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό πεδίο. Λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουν για το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν και τι γίνεται. Για λοιπόν λέμε τώρα το σενάριο, ότι το καλό σενάριο, ότι τον στηρίξουν και ότι θα δώσουν ψήφο
ώστε να μην χαθεί δεδηλωμένη και ότι έστω και με χίλιες δύο διαφωνίες θα προχωρήσουν, έχει καλούς για το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά έχει τις λιγότερες πιθανότητες. Mm-hmm. Λοιπόν, το δεύτερο σενάριο είναι να υπάρχουν αποχωρήσεις, παραιτήσεις. Ήδη υπάρχει μία. Βουλευτής Αργολίδας Κοβέλλας χθες ανέρχεται στον μπλοκ ότι εγώ θα καταψηφίσω και μετά θα παραιτηθώ. Λοιπόν, αυτό δεν ανήκει στην πλατφόρμα, ανήκει σε μια άλλη τάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπου εκεί η συγκεκριμένη τάση έχει ακόμα άλλους 4 βουλευτές. Δηλαδή, μιλάμε ότι αρχίζει ήδη και, ο αριθμός ήδη αρχίζει και διαγράφεται. Λοιπόν, στο τι μπορεί να συμβεί. Εάν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο 25 ή 30 να αρνηθούν, να δώσουν αρνητική ψήφο ή να αποσχιστούν ή κτλ., σαφώς νομολογεί εξελίξεις. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός μετά από 30 αποχωρήσεις βουλευτών να επιμένει στην κυβέρνηση. Λάβει υπόψη και το γεγονός ότι στις 8.30 ώρα τώρα το πρωί συνεδριάστηκε η βουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Με τον Καμένο να έχει πάει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου και να έχει πει στον Πρωθυπουργό ότι εγώ δεν συμφωνώ με όλα όσα είναι στις Βρυξέλλες. Διαφωνώ γιατί η γραμμή δεν ήταν αυτή όπως θα συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ότι πήγαμε σε ένα μνημόνιο ή σε μέτρα τα οποία δεν τα είχαμε προβλέψει. Αλλά παρόλα αυτά ο Καμένος λέει ναι, μένα, αλλά ξέρω εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε μαζί. Αλλά όχι με κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αυτό σημαίνει τι? Ότι προφανώς μέσα έγινε συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και ο Καμένος είπε ότι εγώ δεν πάω. Δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτή την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σε αυτή την κυβέρνηση τώρα ειδικού σκοπού, αν ο Πρωθυπουργός κάνει τη δεδηλωμένη έχουμε εξελίξει την κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Και τα λέμε ειδικού σκοπού, έτσι για να κατανοούμε. Θα έρθω σε αυτό. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πρέπει να ψηφιστούν αυτά τα μέτρα νομοσχέδια καταρχήν, διότι είναι τα αποαπαιτούμενα, διαφορετικά δεν ισχύει σε συμφωνία με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ξανά μάνα από την αρχή. Λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε η παρούσα Βουλή να δημιουργήσει, να προχωρήσει στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός, εάν υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, λέω, εάν υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταθέσει την εντολή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πλέον να αρχίσει βάσει συντάγματος διερευνητικές εντολές, προκειμένου να δώσει στο επόμενο κόμμα, στο καθεξής, μέχρι το τρίτο κόμμα. Αλλά επειδή δεν θέλουν να πάνε εκεί, υποψιάζουμε γιατί θα πρέπει να πάρει εντολή και ο Μιγαλολιάκος της Χρυσής Αυγής, όχι πως και θα σχηματίσει η κυβέρνηση, αλλά για τυπικούς λόγους δεν το θέλουν να το κάνουν. Μπορεί να πάνε σε ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, εκεί να αποφασίσουν την συγκρότηση κυβέρνηση ειδικού σκοπού, στην οποία θα μπουν όλοι εκτός από το κουτό για τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή θα μπουν όλοι, τι εννοώ, αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός πλέον που θα στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα μπει το ποτάμι, θα μπει το Πασόκ και βέβαια η Νέα Δημοκρατία. Είναι πιθανό σε ένα τέτοιο σχήμα να μην δούμε μέσα τον Καμένο. Δηλαδή να μείνει απ' έξω και να υπερασπιστεί τον αντιμνημονιακό αγώνα. Ναι. Είναι πολύ πιθανό αυτό να μην το δούμε. Δηλαδή να δούμε δηλαδή Χρυσή Αυγή, Κουκουέ, Καμένο έξω. Βέβαια θα πει οι υπόλοιποι που θα μπουν μέσα συγκεντρώνουν 200 ψήφους κοντά. Άρα λοιπόν θα μπορέσουν να περάσουν οτιδήποτε υπάρχει σαν νομοσχέδιο, σαν ξανά. Ναι, θα γίνουν οι εξής. Μιλάμε τώρα πάντα για σενάρια. Και τα σενάρια αυτά, Γιάννη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα πρέπει σήμερα να υλοποιηθούν για να περάσουν τα σχετικά νομοσχέδια μέχρι αύριο, όπως απαιτεί η συμφωνία. Θα σου πω το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αν έχουμε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή της όλης σχετικής διαδικασίας, και ακόμα και αν δεν έχουμε κυβέρνηση ειδικού σκοπού σήμερα, λέω εγώ τώρα, ή αύριο. Ναι. Θα περάσουν τα νομοσχέδια διότι όλα τα κόμματα θα ψηφίσουν. Άρα λοιπόν η Βουλή με βάση τη δύναμη την οποία έχει αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σε σχέση με την στάση που κρατάει για τη θετική απέναντι τα κόμματα στο νομοσχέδιο, περνάνε. Εκτός τώρα αργέρω και αν από τους 150 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φτάσουμε σε σημείο οι μισοί να μην ψηφίζουν. Δηλαδή έχουμε θέμα τότε, έχουμε άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, αλλά με βάση τα δεδομένα αυτά. Από τους 149 βουλευτές, ο Πρωθυπουργός λέγεται ότι ελέγχει γύρω στους 110 με 120. Οι υπόλοιποι ανήκουν στην πλατφόρμα και σε διάφορες τάσεις. Αλλά δεν ξέρουμε και τι στάση και τάση θα διαμορφωθεί από τη διάρκεια της ημέρας σε ό,τι αφορά την τάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές που διαφωνούν, αν θα είναι παρόν, θα είναι όχι, αν θα ψηφίζουν και θα παρετούνται, ή αν θα παρετηθούν πριν ψηφίσουν.
Ναι. Και... υπάρχουν τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν, θα είναι πολύ σκληρά από την πλευρά του Τσίπρα. Έτσι. Δεν θα δεχτεί ο Τσίπρας δηλαδή σήμερα εδώ να σηκωθούν και να φύγουν καμιά 30-40 βουλευτές, λοιπόν, και να τον αφήσουν στα κρύα του λουτρού τη στιγμή που αυτός έχει τραβήξει του Χριστού τα πάθη στις Βρυξέλλες και όπως αποκάλυψε χθες ο Καμένος βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου ότι υπήρξε εκβιασμός στον ύψιστο βαθμό και ένα από τα πολλά που βάλαν στο τραπέζι του εκβιασμού αυτοί οι αγαπημένοι μας φίλοι, εταίροι, σύμμαχοι, δανειστές, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Λοιπόν, έφτασαν στο σημείο και μίλησαν για ολικό κούρεμα καταθέσεων. Mm. Η απειλή ήταν ολικό κούρεμα καταθέσεων. Ούτε καν μερικό, ούτε καν από 100.000 και πάνω, ούτε ολικό κούρεμα καταθέσεων. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 130 δισεκατομμύρια. Ξεκόπημα, είπε κάποιος, για να σωθούν οι τράπεζες. 130 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή η καταθέση των Ελλήνων στις τράπεζες. Δεν τρεβεί το σύνολο. Και που θα ξυπνούσε την επομένη το πρωί οι Έλληνες πολίτες και θα ήταν όλοι στα συσίτια. 9 εκατομμύρια θα ήταν στα συσίτια. Δεν θα είχαν να φάνε. Λοιπόν, ναι. Αυτούς τους εκβιασμούς υπέστη ο Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Αυτό και έφτασε σε αυτό το σημείο να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Λοιπόν, όπου μέσα σε αυτή τη συμφωνία, να είμαστε και λίγο δίκαιοι απέναντι στην ιστορία, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα κουβεντιάζουμε σε αυτή τη χώρα, τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει από το 2000. Πριν από το 2000 ακόμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε τώρα από το πριν το 2000 να ανοίξουν τα λεγόμενα κλειστά επαγγέλματα. Έλεος, ήμουν ανιός και γέρασα. Θα ακούω να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα στην Ελλάδα και πρέπει να έρθουν 30 μνημόνια και 40 τρόικες για να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα. Δεν γίνεται, θα ανοίξουν. Λοιπόν, να μην επεκταθούμε σε αυτό, Γιάννη, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έτσι, για να ολοκληρώνουμε, λοιπόν, περιμένουμε τις εξέλιξεις όσον αφορά και τα εσωκομματικά στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη στάση που θα τηρήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί είναι και θέμα του κάθε ενός βουλευτή ξεχωριστά το πώς θα τοποθετηθεί πλέον, νομίζω. Είναι και ένα θέμα που έχει προκύψει και με την πρόεδρο της Βουλής, από ό,τι έβλεπα και αντιλήφθηκα. Η ίδια είπε ότι εγώ δεν παρετούμε. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες που μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το θέμα χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε προτάσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις έτσι να πεις κάτι εν κατακλείδη προς το παρόν και θα τα πούμε βέβαια περαιτέρω με τις εξελίξεις. Όχι, θα ήθελα να σταθώ λίγο για λίγο στις δηλώσεις Βαρουφάκη και στη συνέντευξη την οποία έδωσε, σε μία από τις συνέντευξεις, γιατί ο Βαρουφάκης δίνει την ημέρα και αυτά συνέντευξη δεν προλαβαίνει. Έχει περάσει την αντεπίθεση πάντως. Ναι, έχει περάσει την αντεπίθεση, αλλά είναι τα πράγματα λίγο ζώρικα, διότι αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του χθες, προχθές, όταν ήταν, ότι εγώ είχα προτείνει Brexit και παράλληλο νόμισμα, αλλά το Μαξίμου μου το απέρριψε και έβαλε στο κάδρο μέσα τη συζήτηση του Πρωθυπουργού για τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Mm-hmm. Και εδώ λοιπόν μπαίνουν άλλα στοιχεία στη μέση, διότι έχουν βγει οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και καλούν τον πρόεδρο της Επιτροπής που έχει σταθεί για το θέμα της, το πώς οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Υπάρχει μια επιτροπή στη Βουλή που ασχολείται με αυτό. Και τη λένε τώρα του πρόεδρου της Επιτροπής να καλέσει πρώτα και καλύτερα τον κύριο Βαρουφάκη πλέον. Διότι θεωρούν ότι λειτουργήσε με δόλο το γεγονός ότι για 5 μήνες η κυβέρνηση δεν υπέγραφε και δεν προχωρούσε σε συμφωνία εξαιτίας της δικής της τακτικής, ενώ θα είχε μπορούσε να έχει υπογράψει από το Φεβρουάριο μια συμφωνία που ήταν λιγότερο επώδυνη σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες. Θα είχε πετύχει περισσότερα πράγματα. Εκτιμούν λοιπόν ότι ο κ. Βαρουφάκης έκανε το δικό του προσωπικό παιχνίδι, γι' αυτό το λόγο είχε εγκλωβίσει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Του καταλογίζουν λοιπόν δόλο. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα δείξει και η ιστορία, νομίζω, για αυτό. Και αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ναι, σίγουρα, γιατί ξέρεις, καμιά φορά ψάχνουμε και για πολλολό τα πρόβατα. Ο ίδιος έχει πει ότι είχα plan B, γιατί πρέπει να έχεις και το χειρότερο σχέδιο στα σκαριά και να το έχεις ετοιμάσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσεις κιόλας. Άλλο να έχεις plan B. Και άλλο να δουλεύεις για το plan B. Λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι αυτό θα το αποδείξει η ιστορία στο τέλος της ημέρας, γιατί και ο ίδιος δήλωσε, χωρίς να θέλω να κάνω και τον δικηγόρο του βέβαια, αλλά επειδή δεν είναι εδώ, ότι ξέρετε, είμαι πρόθυμος να υπερασπιστώ και να με καλέσετε σε όποια επιτροπή θέλετε για να υπερασπιστώ τα όσα έκανα αυτούς τους μήνες. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα προς το παρόν, ναι. Γιάννη. Να είσαι καλά. Και πάμε εμείς έτσι να ακούσουμε και την άποψη ενός ειδικού. Είναι ο αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρο, ο κύριος Σταύρος Τομπάζος, που μας ακούει στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, συζητούμε για το
πιέσεις που δέχτηκε η Ελλάδα, εγώ το έχω χαρακτηρίσει και πύριο νίκη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και με τα όσα ακούγονται μετά για το ποιος φταίει, τι δεν φταίει και αν θα καταφέρουν να πάνε μπροστά με αυτά που έχουν υπογράψει οι Έλληνες. Έτσι, μια πρώτη εκτίμηση, κύριε Τομπάζο. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα εγώ ότι είναι μια πύριος νίκη αυτό το πράγμα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η συμφωνία που ήρθε πίσω είναι μια συμφωνία οποία είναι οικονομικά μη βιώσιμη. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει αδικία χέους και μάλιστα με χειρότερο τρόπο από ό,τι ήταν πριν. Είναι οι δυνάμεις κατοχής, αν θέλετε, ισχυροποιήθηκαν αυτή τη στιγμή, οι δανειστές με άλλα λόγια. Και αν με ρωτάτε εμένα, τα σύγχρονα πραξικοπήματα δεν γίνονται με τους στρατούς, γίνονται με τις τράπεζες και με τη ρευστότητα. Αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω καν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα μπορεί να σταθεί μετά από αυτό. Ναι. Είχε επιλογές όμως ο κύριος. Και βεβαίως αν ακούμε, ναι, είχε επιλογές. Οι επιλογές οι οποίες είχε ήταν αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, δηλαδή να προχωρήσει προς το παράλληλο νόμισμα, να ελέγξει το τραπεζικό σύστημα και βεβαίως να μην συνεχίσει την πληρωμή των δανειστών, διότι πραγματικά το χρέος στην Ελλάδα δεν είναι ένα χρέος σαν τα άλλα, δεν είναι ένα συνηθισμένο χρέος. Είναι ένα χρέος που δημιουργήθηκε με τρόπο τους ώστε να καθυποτάξει τη χώρα, και όταν λέω να καθυποτάξει τη χώρα εννοώ κυρίως να προωθήσει κοινωνικές μεταρρυθμίσεις όπως τις λέει σήμερα, που είναι μεταρρυθμίσεις που οδηγούν τη χώρα πίσω σε μεσαιωνικού τύπου εργασιακές σχέσεις. Ελτοράτο για το κεφάλαιο, αλλά καταστροφή του κοινωνικού ιστού για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Δηλαδή εσείς πιστεύατε ότι αν προχωρούσε, αν γινόταν ένα Brexit, τελικά θα λειτουργούσε θετικά τουλάχιστον μακροπρόθεσμα για την Ελλάδα, κάτι τέτοιο? Πιστεύω ότι καταρχήν Brexit σε εισαγωγικά, πιστεύω ότι η δημιουργία ενός παράλληλου νομίσματος θα ήταν κάτι το πολύ θετικό, ναι. Διότι θα άφηνε μια πόρτα ανοιχτή στη διαπραγμάτευση, αλλά η Ελλάδα θα ήταν θωρακισμένη ούτως ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί. Αυτό που έγινε βασικά είναι ότι ξαφνικά της κλείσαν τη στρόφιγγα της ρευστότητας, και αυτό βεβαίως είναι ένας τεράστιος εκβιασμός. Αυτό πρέπει να είναι κανείς σε θέση να απαντήσει. Και νομίζω ότι τα περίφημα MOUs στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Βαρουφάκης τελευταίος ήταν μια καλή λύση προκειμένου να απαντήσει κανείς σε αυτόν τον εκβιασμό. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι ούτε ιδεολογικό, ούτε θέμα πείσματος. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτή η λύση βιώσιμη? Η απάντηση δική μου είναι ότι σαφώς και δεν είναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μια λύση η οποία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα εκτός κρίσης. Στην Ελλάδα, να μην λέμε τα νούμερα, είναι πλέον τόσο γνωστά. Ναι. Με την ανεργία, με την δύσκολη ανεργία, με την κοινωνική κρίση, με τις αυτοκτονίες, με τη μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Είναι τόσο γνωστή η αυτή η αριθμή. Αυτοί οι αριθμοί θα αντικλιμαθούν, δεν θα ανατραπούν. Συνεπώς, πολύ σύντομα η Ελλάδα θα βρίσκεται σε μια θέση χειρότερη από αυτή που είναι τώρα. Ναι, ακούγοντας εχθές έτσι και άλλους που προέβαιναν σε εκτιμήσεις, είχε υποθεί και το εξής, ότι επειδή ήταν κατανοητό ότι η Ελλάδα αποτελούσε συστημικό κίνδυνο, τελικά δέχτηκαν να της δώσουν και άλλα χρήματα για να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. Γιατί είναι φανερό ότι όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν αφορούν μόνο την ίδια την χώρα. Κοιτάξτε, δέχτηκαν να τη δώσουν άλλα χρήματα για να πληρώσουν τους εαυτούς τους, να ανακυκλώσουν το χρέος για ακόμα μια φορά, διότι η Ελλάδα ήταν φανερό ότι δεν ήταν σε θέση πλέον να πληρώσει. Ήδη δεν πλήρωσε το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο, όσο σύντομα δεν θα πληρώνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα δημιουργούν αυτό το πακέτο, θέλετε, το οποίο και αναφέρομαι στη βοήθεια πλέον του μηχανισμού, το οποίο θα ανακυκλώσει το παλαιότερο χρέος για ακόμα μια φορά, αυξάνοντας όμως το συνολικό ποσοστό του χρέους σε τελευταία ανάλυση.
αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πακέτο Γιούγκερ, το οποίο είναι και αυτό κάτω από όρους, είναι ένα πακέτο το οποίο δεν μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Γενικά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ κακή συμφωνία, ότι βεβαίως, ας πούμε, αυτό είναι φανερό, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκβιάστηκε μέχρι στις χάτων. Το μοναδικό θετικό πράγμα το οποίο βγαίνει από αυτή την υπόθεση είναι ότι αποκαλύπτεται πλέον το πραγματικό πρόσωπο αυτό που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει ούτε με διαφωτισμό, ούτε με ευρωπαϊκές αξίες. Όλα αυτά τα γράμματα είναι ψηλά γράμματα για αυτούς. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ψηλά γράμματα για αυτούς. Αν υπάρχουν αυτές οι αξίες οι ευρωπαϊκές, αυτές δεν συχνάζουν ούτε στο Βερολίνο, ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως να υπάρχουν ακόμη στα λαϊκά στρώματα. Αλλά σίγουρα λέξεις όπως ισότητα, όπως δημοκρατία, όπως ελευθερία δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Μιλούμε πλέον για μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Μα αυτό είναι. Κοιτάξτε, μιλούμε για μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Αυτό είναι εντελώς σαφές. Όμως ένα από τα θετικά επίσης είναι ότι αυτή όλη η αντιπαράθεση ανέδειξε και τις ισορροπητικές αντιθέσεις της ίδιας της Ευρώπης. Δηλαδή ανέδειξε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, όπως η Ιταλία κλπ. Οι οποίες επειδή αισθάνονται την ανάσα της Γερμανίας πλέον, τα χνόρα της Γερμανίας στο πρόσωπό τους, ανησύχησαν και προσπάθησαν κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουν την Ελλάδα να αποφύγει τα ακόμη χειρότερα. Διότι άλλο το κρέξι του Σόιπλε, δηλαδή που γίνεται με τους όρους του Σόιπλε, και άλλο η υιοθέτηση ενός παράλληλου νομίσματος που αποτελεί κυρίαρχη απόφαση του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά, δηλαδή το με ποιο τρόπο γίνεται το κρέξι. Διότι μπορεί να γίνει κρέξι με μνημόνιο, να σου επιβάλλουν ένα μνημόνιο προκειμένου να φύγεις από την Ευρωπαϊκή. Από την Ευρωζώνη. Από τη ζώνη Ευρώ. Ή μπορεί να επιλέξεις εσύ να μείνεις στην Ευρωζώνη, έστω και τυπικά, για να αφήσεις τη διαπραγμάτευση ανοιχτή και απλώς να αντικαταστήσεις τη χαμένη ρευστότητα, την οποία σου στερούν τα ψυχοβηματικά. Κατά την άποψή σας, και αφού φανήκατε απαισιόδοξος, πόσο μακριά μπορεί να κρατήσει αυτή η έστω απέλπιδα προσπάθεια της Ελλάδας τώρα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε 6 μήνες θα είναι πλέον φανερό σε όλους ότι δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Κοιτάξτε να δείτε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα επί 5 χρόνια, 2 μνημόνια κατά κρίβεια επί 5 χρόνια. Εμάς εδώ τα ανανεώνουμε, δεν τα λέμε 2 και 3, τα λέμε 1, το οποίο το ανανεώνουμε. Στην Ελλάδα είχα διαφορετικούς αριθμούς, το μνημόνιο 1 και το μνημόνιο 2. Αυτά τα μνημόνια απέτυχαν παταγωγό σε όλα, εκτός από ένα πράγμα, να καταστρέψουν την ελληνική κοινωνία. Αυτό το πέτυχαν. Αλλά σε όλα τα άλλα πέτυχαν. Δηλαδή σε όλους τους οικονομικούς στόχους τους οποίους είχαν, δημιούργησαν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που έλεγαν ότι ήθελα να επιτύχω. Αυτό το πράγμα είναι τόσο φανερό που ούτε και ο Σαμαράς δεν μπορούσε πλέον να εφαρμόσει τίποτα, κανένα μέτρο λιτότητας μετά τον Αύγουστο συγκεκριμένα του 2010. Ναι, που ήταν και η τελευταία φορά που πήραν χρήματα στην ουσία. Που ήταν και η τελευταία φορά που πήραν χρήματα. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν εξ ανάγκης σταματά να παίρνει μέτρα, διότι δεν μπορεί. Και κοινωνικά δεν μπορεί, δηλαδή, και πολιτικά δεν μπορεί. Και τα αποτελέσματα των μέτρων ήταν πλέον τόσο φανερά που ούτε και ο Σαμαράς δεν μπορούσε να πάρει μέτρα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας? Το αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας ήταν μετά από 5 χρόνια η Ελλάδα είχε τις πρώτες ενδείξεις μιας ανάπτυξης. Ο κ. Σαμαράς θα ερμηνεύει τα πράγματα διαφορετικά, αλλά λέει ψέματα. Δηλαδή αυτό που λέει είναι ότι η πολιτική του οδήγησε στην άκρη του τούνελ και όχι. Επειδή η πολιτική του δεν μπορούσε πλέον να εφαρμοστεί, σταμάτησε να την εφαρμόζει και η οικονομία από μόνη της επέστρεψε σε μια ανεμική μεγέθυνση, διότι δεν συνέχισε να παίρνει το φαρμάκι των πολιτικών λιτότητας που το έπαιρνε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Μετά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, προσπαθεί να αποφύγει και δεν παίρνει ούτε για αυτός μέτρα λιτότητας στους πρώτους μήνες τουλάχιστον.
και συνεχίζουμε να έχουμε ανεμική ανάπτυξη. Παίρνει και 2-3 σωστά μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη πέρα από το μεταναστευτικό, πέρα από τη μεταρρύθμιση των φυλακών κλπ. Παίρνει, προσλαμβάνει στη δημόσια υπηρεσία τους απολυθέντες, καθαρίστριες κλπ. Και η οικονομία έχει μία στοιχειώδη ανεμική ανάπτυξη. Και ερχόμαστε τώρα μετά από αυτόν τον εκβιασμό των δανειστών και μπαίνουμε ξανά σε ένα πρόγραμμα λιτότητας το οποίο θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε νέα αύξηση της ανεργίας κλπ. Λοιπόν, είναι φανερό ότι όλοι το λένε ότι είναι χειρότερο το τρίτο μνημόνιο. Μα χειρότερο από τι, αφού το δεύτερο δεν τέλειωσε. Αφού το δεύτερο, μάλιστα. Το σταμάτησαν. Δηλαδή, το σταμάτησαν διότι οδήγησε η Λιονία σε ασφυξία. Αυτό γιατί σημαίνει χειρότερο και καλύτερο. Και τώρα μπαίνω σε ένα νέο που είναι στην ίδια φιλοσοφία με τα παλιά και το οποίο βεβαίως, ας πούμε, θα οδηγήσει στην καταστροφή. Και δυστυχώς αυτό σημαίνει και επιπτώσεις, ας πούμε, στην ίδια την αριστερά. Δηλαδή είναι το πόσο στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη αριστερά. Διότι μειώνεται βεβαίως η αξιοπιστία της. Έτσι. Λοιπόν, και ακούμε γελία υποκείμενα, όπως τον κύριο Λοβέργο, παραδείγματος χάρη, να μιλά για δόλο του κύριου Βαρουφάκη, επειδή ο κύριος Βαρουφάκη σκέφτηκε και το λεγόμενο Plan B. Αυτά είναι βεβαίως γελοιότητες, ανοησίες από άτομα ανόητα, τα οποία βεβαίως απέδειξαν και το χαρακτήρα τους στο παρελθόν, όταν λιδωρούσαν τις τελικά ελληνίδες κοπέλες, οι περισσότερες και όχι οι μετανάστριες, στη γνωστή αυτή υπόθεση, ότι ήταν οροθετικές, ότι είχαν AIDS και τις έκλειναν στις φυλακές. Ναι, που αποδείχτηκε ότι οι περισσότερες δεν ήταν ξένες, ήταν Ελληνίδες και δεν ήταν οροθετικές, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τα έργα του κυρίου Λοβέρτου. Να μείνουμε ως εδώ αν θέλετε και θα τα ξαναπούμε αφού δρομολογούνται και νέες καταστάσεις, νέα δεδομένα κύριε Τομπάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για αυτή τη συνομιλία. Καλημέρα, καλημέρα. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Στα θέματα της οικονομίας με την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε. Θα έχουμε και δύο βουλευτές λίγο πριν από τις 8. Θα πάμε όμως να δούμε και κάτι άλλο και αναφέρομαι στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με την παραίτηση του Υπουργού Υγείας, με τις αιχμές που έχει αφήσει για συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την παραίτησή του, για το αν αυτό άφησε εκτεθειμένη όχι την κυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο αν υπάρχει κίνδυνος για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Στις τηλεφωνικές γραμμές είναι ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Νίκος Νουρής. Καλημέρα σας, κύριε Νουρή. Καλημέρα, κύριε Γεωργία. Και μας ακούει και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή η βουλευτής του ΑΚΕΛ, η κυρία Στέλλα Μισαούλη. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Μισαούλη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Νουρή, θέλετε να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο. Είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση από την παραίτηση του κυρίου Πατσαλή και τις αιχμές που έχει αφήσει? Κοιτάξτε, αρχή νομίζω δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για την κυβέρνηση. Μια παραίτηση υπουργού. Αυτό είναι νομίζω πρόδειλο. Από εκεί και έπειτα, αυτό το οποίο επίσης νομίζω είναι καταγεγραμμένο είναι οι λόγοι της παραίτησης. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο ο υπουργός έχει δώσει στη δημοσιότητα, και δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι έχω μιλήσει με τον Υπουργό και απλώς επιβεβαιώνω ότι αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι η πραγματικότητα, είναι ότι έχουν τεθεί ουσιαστικά ως τα χρονοδιαγράμματα εκ μέρους του της κάποιων εφαρμογών, τα οποία προφανώς δεν τον ικανοποίησαν κάποιοι χειρισμοί οι οποίοι έγιναν και μη... Κάποιοι χειρισμοί που έγιναν από το Υπουργικό, από την κυβέρνηση, και εννοείται το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει μέχρι το τέλος του Ιούνιου. Αντιλαμβάνεστε ότι η μη συζήτηση του θέματος της αυτονόμησης στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο ήταν η στιγμή κατά την οποία έθεσε ο Υπουργός το χρονοδιάγραμμα, τον οδικό χάρτη, αν θέλετε, της αυτονόμησης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Από την ώρα που ανακλήθηκε το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, υπήρξε μια ανατροπή του δικού του οδικού χάρτη.
Θεωρώ ότι ένας υπουργός, ένας πολιτικός αξιωματούχος, έτσι θα πρέπει να λειτουργεί με εντυμότητα. Θεωρώ ότι ένας τεχνοκράτης, όπως είναι ο Υπουργός Υγείας, αντέδρασε με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ναι, κύριε Νουρή, όμως έχει πει και για... αντέδρασε και έθεσε την παρέτηση στη διάθεση του πρώτου της δημοκρατίας. Αυτό είναι σωστό, αλλά έχει πει για συμφέροντα και μάλιστα στην επιστολή του ανέφερε ότι τα όποια προβλήματα και τα όποια συμφέροντα ελπίζει να μην σταθούν εμπόδιο για την υλοποίηση της αυτονόμησης των νοσοκομείων και του ΓΕΣΥ. Αυτά τα συμφέροντα έχουν να κάνουν με συμφέροντα στο προεδρικό, στο υπουργικό, με συμφέροντα άλλων τυχών ομάδων που αντιτίθενται στο ΓΕΣΥ, αφού του μιλήσατε, φαντάζομαι θα έχει ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετο αυτό το οποίο ο υπουργός υποδηλώνει και αυτό εκφράστηκε μέσα από τις δικές του δημόσιες δηλώσεις. Όταν μιλούσε για συμφέροντα, εννοούσε προφανέστατα τα πολλά συνδικαλιστικά συμφέροντα τα οποία μπήκαν ως τροχοπέδι κατά την διαδικασία συζήτησης και προώθησης των εφαρμογών των διαφόρων νομοθετημάτων. Mm. Από εκεί και έπειτα ο τρόπος με τον οποίο λύονται και επιλύονται τα διάφορα προβλήματα αναπόκειται στον κάθε υπουργό να τα ταρχιοδρομήσει. Αλλά είναι φανερό ότι σε μια διαδικασία ανάλογη όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων. Αλίμονο εάν περιμέναμε ότι θα υπήρξε βελούδινη προώθηση ενός τέτοιου σημαντικού νομοθετήματος. Νομίζω ότι και στην εξέλιξη της πορείας, είτε είναι ο κ. Πατσαλής, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος υπουργός, δεν νομίζω ότι αναμένει κάποιος ότι θα πάμε σε μια ομαλή μετάβαση χωρίς συγκρούσεις όσον αφορά την εφαρμογή ενός τόσο ριζοσπαστικού μέτρου. Σωστά. Θα περνάξουμε όμως το περισσότερα να θα πούμε για το ΓΕΣΥ στη συνέχεια, να δώσουμε τον πρώτο λόγο και στην κυρία Μισαούλη να μας πει έτσι ένα σχόλιο για την παραίτηση του κυρίου Πατσαλή και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Κυρία Μισαούλη. Καλημέρα και πάλι. Να πω ότι εγώ προσωπικά αλλά και γενικότερα όσοι είμαστε κοντά στον χώρο της υγείας αναμενόταν κάποια εξέλιξη αυτής της προώθησης προς παρέτηση του ίδιου του Υπουργού, διότι ήταν δυσαρεστημένος που τις παρεμβάσεις που έγιναν συνεχώς από το Προεδρικό προς την εφαρμογή, ακόμα όχι μόνο την εφαρμογή, των ίδιων των νομοθεσιών και για το ΓΕΣΥ και για την αυτονόμηση των νοσοκομείων. Δεν είναι μυστικό αυτό το πράγμα, ότι ήταν μια πρώτη πρωτοβουλία του ίδιου του κύριου Αναστασιάδη που εξήγηλε εδώ και δεν απατούμε από τις πρώτες μέρες που είχε αναλάβει την Προεδρία του κράτους ότι επιθυμούσε να βάλει ένα πολυασφαλιστικό σύστημα μέσα στο ΓΕΣΥ το οποίο το άλλαζε εντελώς το χαρακτήρα από τον οποίο είχε συζητηθεί η φιλοσοφία του, τα πάντα τα οποία ήταν σε μια άλλη βάση. Πέραν τούτου, όντως άλλαζαν συνεχώς τα χρονοδιαγράμματα. Παρεμποδίζεται το έργο του Υπουργού. Αν ήταν από δική του βούληση που το έκανε όταν ζήτησε και από την Τρόικα να αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα διότι δεν προλάβαιναν να φέρουν ένα νομοσχέδιο που να έβαζε μέσα τις ασφαλιστικές εταιρείες, δεν γνωρίζω αν ήταν δική του πρωτοβουλία ή ήταν του Προεδρικού. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία ότι με την δική του παρέμβαση αλλάξαμε τα χρονοδιαγράμματα. Ερχόμαστε στην αυτονόμηση. Ήταν προετοιμασμένη η αυτονόμηση και πάλι δεν κατατέθηκε στην ώρα της, δεν μπορέσε να συζητηθεί και αναμένουμε τώρα με την αλλαγή του Υπουργού να θέλουμε να περιμένουμε λογικά ένα χρόνο προσαρμογής του νέου Υπουργού και μετά να αρχίσουμε τη συζήτηση που αντιλαμβάνεστε όλων αυτών των σκηνικών που έχω περιγράψει. Διερωτούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή για εφαρμογή γενικού σχεδίου και αυτονόμησης. Δηλαδή αυτό που λέτε είναι ότι υπάρχει και διαφωνία στους κόλπους της κυβέρνησης για το τύπο του ΓΕΣΥ που θα εφαρμοστεί και από όλα αυτά εδράζεται και η καθυστέρηση που υπάρχει. Και η διαφωνία μεταξύ τους, εγώ δεν έχω ακούσει καθαρή τοποθέτηση από τον ίδιο το Δημοκρατικό Συναγερμό όσον αφορά τα προσχέδια τουλάχιστον του ΓΕΣΥ που ήταν πολύ νωρίτερα από ό,τι της αυτονόμησης. Αποφεύγεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό να τοποθετηθεί ξεκάθαρα αν ήταν υπέρ ή όχι, ενώ τα άλλα κόμματα όχι μόνο τοποθετήθηκαν αλλά έκαναν και τις απαιτούμενες αντιδράσεις
και συστάσεις, αλλαγές που μας ζήτησε στο δημόσιο διάλογο ο Υπουργός. Ανοίγω και μια παρένθεση να πω ότι τέτοιου είδους δημόσιο διάλογο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη, διότι αν δεν βρίσκονται όλοι σε έναν τραπέζι να συζητούν, είτε αυτό είναι Βουλή είτε οπουδήποτε ας είναι, να εκφράζονται απόψεις και να διαμορφώνονται κοινές συνενετικές προτάσεις για να μπαίνουν και να αλλάζουν εκείνα που δεν συμφωνούμε. Έγινε το διάλογος μόνο με επιμέρους είτε κόμματα είτε οργανώσεις γραμμένες στο χαρτί οι παρατηρήσεις και τις διάβαζαν και δεν ξέρω αν τις ελάμβανε υπόψη ο Υπουργός. Είναι μια παρένθεση αυτή, αλλά θα σταθούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Θα πούμε όμως ότι στη συνέχεια εκείνο που μπαίνει τώρα στις συζητήσεις και προσπαθεί να μετακινήσει το πρόβλημα στις συντεχνίες ότι επαρέμβηκαν και απείλησαν με απεργία, για μένα είναι όχι μόνο ακατανόητο, αλλά και μια λαθασμένη πρακτική να μετακυλούμε το δικό μας πρόβλημα, της κυβέρνησης δηλαδή το πρόβλημα, πάνω στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Και στην τεχνία. Λοιπόν, να ρωτήσω και τον κύριο Νουρή, η Τρόικα είναι εδώ και ένα από τα κύρια θέματα το οποίο αναβαλόταν συνεχώς ήταν αν θα εφαρμοστεί στην Κύπρο το Γενικό Σχέδιο Υγείας και αν έφτασε το κόμπο στο χτένι που λέμε και αν πρέπει τώρα να δώσουμε απαντήσεις. Και αν πρέπει, αν όσα λέει και η κυρία Μισαούλη σας βρίσκουν σύμφωνα, αν πρέπει τελικά να αποφασίσετε κι εσείς στον DC ποιο, και στην κυβέρνηση ποιο σχέδιο τελικά θα πρέπει να εφαρμοστεί στο ΓΕΣΥ. Καταρχήν να σας πω ότι σαφώς και δεν με βρίσκουν σύμφωνα τα όσα η συνάδελφος η κυρία Μισαούλη αναφέρει και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Παρακαλώ. Μέσα στο 2015 υπάρχει μια απόφαση, μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, ένα οδικό χάρτη, αν θέλετε, προς την πορεία του Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος Υγείας. Και η πορεία αυτή έχει προσυμφωνηθεί ότι διαλαμβάνει τρία συγκεκριμένα θέματα. Διαλαμβάνει κοστολόγηση, διαλαμβάνει αναδιάρθρωση των κρατικών νοσηλευτηρίων και διαλαμβάνει αυτονόμηση. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης του 2015. Από εκεί και έπειτα, όταν και εφόσον εφαρμοστούν με επιτυχία αυτά τα τρία συγκεκριμένα θέματα, η συζήτηση θα μετακινηθεί στην εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το 2016 με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2016 για να πάμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αυτά ήταν τα χρονοδιαγράμματα. Ναι. Υπάρχει στην κυβέρνηση και δεν το αποποιείται κανένας ο προβληματισμός για το θέμα του πολυασφαλιστικού συστήματος υγείας. Όμως αυτός ο προβληματισμός έχει τεθεί ως προβληματισμός με την έννοια της διερεύνησης. Είναι απόφαση ότι προχωρούμε με μονοασφαλιστικό σύστημα υγείας. Είναι ούτως ή άλλως καταγεγραμμένο και στο νομοθέτημα που είναι ενώπιον μας, στο προσχέδιο του νομοθετήματος. Προχωρούμε με το μονοασφαλιστικό σύστημα. Διερευνάται η πιθανότητα και ήδη έχει διερευνηθεί μέσα από τις μελέτες εάν υπάρχουν δυνατότητες να προχωρήσουμε σε πολυασφαλιστικό. Και όταν θα φτάνουμε στην διαδικασία, δηλαδή το 2016, συζήτησης για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα έμπαινε επιτάπητος εάν οι δυνατότητες προσφέρονταν για να συζητήσουμε πολυασφαλιστικό σύστημα. Επομένως, θεωρώ ότι είναι άτοπο αυτή τη στιγμή είτε να προτάσετε ως λόγος της ενδεχόμενης πιθανής παρέτησης του Υπουργού Υγείας τα θέματα διαφωνιών όσον αφορά μόνο ασφαλιστικό, πολυασφαλιστικό, γιατί αυτά τα οποία έγιναν ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρουση της φιλοσοφίας. Αυτά όσον αφορά το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από εκεί και έπειτα θα συμφωνήσω απόλυτα ότι η Τρόικα έχει χαλαρώσει, αν θέλετε, τα χρονοδιαγράμματα της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πολύ απλά για να το πω στην καθομιλουμένη, γιατί απλά είμαστε καλοί μαθητές σε όλα τα υπόλοιπα, κυρία Γιώργη. Οπότε δικαιόμαστε έχει επιδείξει μια χαλαρότητα για τα θέματα της υγείας, αντιλαμβανόμενοι ότι η υγεία είναι ένα θέμα για το οποίο μπορεί να επιδειχθεί μια χαλαρότητα, γιατί απλώς έχουμε δείξει πολύ καλές επιδόσεις σε όλα τα υπόλοιπα. Έχει γίνει αναγνώριση του τοπίου ότι τα κρατικά νοσηλευτήρια χρήζουν ακριβώς αυτής του εξορθολογισμού και της μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει μέσα στο 2015, αλλά προς Θεού δεν πρέπει με κανένα τρόπο να εγκαταλείψουμε αυτό το οποίο οριοθετήσαμε σαν πρώτο και βέλτιστο στόχο.
το θέμα της κοστολόγησης, της αναδιάρθρωσης και της αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων. Μάλιστα. Και τουλάχιστον όσον με αφορά εμένα σαν έναν άνθρωπο που ασχολούμαι με τα θέματα της υγείας, mm-hmm. τα οριοθετώ σαν πρώτη στη σημασία και ύψη της σημασίας αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εθνικό σύστημα υγείας εάν προηγούμενα δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους πρωταρχικούς στόχους. Επομένως, το πρώτο στο μέλημα του οποιοδήποτε Υπουργού Υγείας θα αναλάβει το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να είναι αυτό. Και θεωρώ προς αυτή την κατεύθυνση, και είναι αν θέλετε το καταληκτικό μου σχόλιο, ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει πάρα πολλά, με την έννοια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή έτοιμα και τα προσχέδια σαν βάση συζήτησης και οι πάρα πολλές διαβουλεύσεις. Και εδώ να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω ότι δεν έχει γίνει δημόσια διαβούλευση. Μπορεί κάποιος να μην ικανοποιούν ή μπορεί κάποιοι να αντιλαμβάνονται ότι χρειάζονται ατέρμονες και ατέλειωτες συζητήσεις, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις με όλους τους φορείς. Κάποιοι ενδεχόμενα να θέλουν ατέλειωτες συζητήσεις. Αυτό είναι θέμα εκτίμησης. Από εκεί και έπειτα όμως είναι καλά γνωστό ότι υπάρχει νοοτροπία σε πολλούς φορείς, μην μου τους κύκλους τάραψε. Είναι πολλά τα συμφέροντα και είναι γι' αυτό που επιμένω ότι αυτά είναι τα συμφέροντα τα οποία υπενήχθηκε ο Υπουργός της Υγείας στις διάφορες αναφορές του. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στα εργασιακά και τα διάφορα συνδικαλιστικά συμφέροντα. Είναι προφανές ότι στην πορεία της αυτονόμησης θα έχουμε δυστυχώς και αυτές τις αναταράξεις. Έτσι. Λοιπόν, να δώσω ένα τελευταίο σχόλιο και για την κυρία Μισαούλη πριν σας καλημερίσω. Κυρία Μισαούλη. Κυρία Γεωργίου, το χρονοδιαγράμμα είναι γραμμένο πάνω σε μια γκόλα. Το τι γίνεται για να προωθηθεί και να υλοποιηθεί είναι ένα δεύτερο θέμα. Από τη στιγμή που έγιναν οι συζητήσεις, το διάλογος όπως έχει γίνει και φάνηκε από όλες τις πλευρές ότι υπάρχουν αντιθέσεις, αρνήσεις, υπογραμμίστηκαν κόκκινες γραμμές οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι ενταγμένες για την πλειοψηφία των κομμάτων και για τα συνδικαλιστικά κινήματα. Πώς θα μπορούσε να προχωρήσει μια συζήτηση και υποστήριξη του νομοσχεδίου στη Βουλή και να προχωρήσει η υλοποίησή του. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βάζει μια διαφορετική φιλοσοφία στα θέματα που δεν βρίσκει σύμφωνο κανέναν. Ούτε τους συνδικαλιστές, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τους γιατρούς, ούτε κανέναν. Ούτε στο δημόσιο, αλλά ούτε για το ιδιωτικό δεν θα πω. Υπάρχουν κάποιοι που συμφωνούν, αλλά η πλειοψηφία διαφωνεί. Άρα ίσως αυτό είναι θέμα που έπρεπε να προβληματίσει την κυβέρνηση για πολιτικές που θέλει να χρησιμοποιήσει και να εφαρμόσει στα θέματα υγείας. Ίσως είναι τα πολλά συμφέροντα, τα οικονομικά, και πρέπει να μιλούμε και με το όνομα τα πράγματα και όχι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζαν οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές ή οποιοδήποτε άλλοι. Άρα δεν πιστεύω εγώ αυτή τη στιγμή ότι γίνονται οι οποιασδήποτε κινήσεις προς στην κατεύθυνση για να μπει ένα νομοσχέδιο σε εφαρμογή που να ικανοποιεί τους πάντες, με την καλή έννοια να ικανοποιεί, αλλά τουλάχιστον που να μην θυματοποιεί εργαζόμενους και ασθενείς. Και όταν μιλούμε για διερεύνηση πολυασφαλιστικού, ναι, έγινε μια διερεύνηση. Η απάντηση τι ήταν και πόσες έρευνες επιτέλους πρέπει να κάνουμε. Όλες οι απαντήσεις ήταν αρνητικές για το πολυασφαλιστικό. Αλλά οι κυβερνώντες, ο Υπουργός, επιμένει σε αυτό το θέμα, το οποίο ακόμα και η Τρόικα ήταν αρνητική, ότι θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη στιγμή το πολυασφαλιστικό. Άρα τον καταλείπουμε. Ή έστω και ας μπει εκείνη η παράγραφος που υπάρχει στο προσχέδιο. Όμως γιατί δεν ήθελε να συζητηθεί? Πού ήταν το κόλλημα να έρθει να συζητηθεί? Ίσως δεν θα περνούσε από την Βουλή με πλειοψηφία ένα τέτοιο σχέδιο, ένα νομοσχέδιο. Mm-hmm. Και το κάθε πράγμα στην ώρα του στέλνει. Νίκο μου, δεν θα διαφωνήσω, ξέρεις ότι υπολογίζω ότι τις θέσεις σου και τις απόψεις σου είναι ορθολογιστικές. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μια κοινή κόκκινη γραμμή, την οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να στέλνουμε και ένα θετικό μήνυμα στον κόσμο. Συγγνώμη που σε διακόψω. Αξίζει τον κόπο να στέλνουμε και ένα θετικό μήνυμα στον κόσμο. Έχουμε μια κοινή κόκκινη γραμμή εμείς όλοι, τουλάχιστον εγώ και εσύ και κάποιοι άλλοι.
Η κόκκινη κοινή γραμμή μας είναι η ποιότητα υγείας προς τον κόσμο. Δεν είναι ούτε τα συνδικαλιστικά ούτε τα συμφέροντα του οποιοδήποτε. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε ποιότητα υγείας στον κόσμο και είμαι σίγουρος ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα δουλέψουμε όλοι μας στο ίδιο ακριβώς στρατόπεδο. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρονό, κυρία Μισαούλη, θα πρέπει να, να ολοκληρώσουμε. Αυτά που λέει, δεν διαφωνώ με τον Νίκο, ξέρει ότι πολλές απόψεις ταυτίζονται μεταξύ μας. Mm-hmm. Εκείνο που μας ανησυχεί ότι το ΓΕΣΥ θα περάσει στις ελληνικές καλένδες. Ουί και αλίμονο να συμβεί αυτό το πράγμα. Ζούμε την καθημερινότητα. Ζούμε την καθημερινότητα, την ταλαιπωρία των ασθενών και των γιατρών και των πάντων στα δημόσια νοσηλευτήρια. Άρα επήγει εχθές να γίνεται ένα σχέδιο υγείας και να μην βρίσκουμε κολλήματα και προσχήματα για να το μεταφέρουμε. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε κοινή κόκκινη γραμμή. Ωραία, θα, θα το κρατήσουμε αυτό ότι είναι στόχος όλων και ελπίζουμε ότι η Βουλή θα δώσει όθηση στο θέμα. Έτσι. Μην το λέτε όλων. Σχεδόν. Εάν Δύση και Ακέλ συμφωνούν που είναι τα κόμματα που έχουν τη συνθετική πλειοψηφία. Λοιπόν, θα φανεί νομίζω και είναι επιτέλους και καιρός γιατί ξέρετε το ακούμε πολλά χρόνια αυτό το ΓΕΣΥ. Τέλος πάντων, να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Επιφυλασσόμαστε να επανέλθει όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και τους δύο σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Άστρα 92-8. Ραδιόφωνο. Είναι η πρωινή έκδοση από τον Άστρα, στο μικρόφωνο η Αργύρο Γεωργίου Θωμά και θα δούμε συνέχεια στα θέματα που αφορούν την συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ελλάδα με τους δανειστές της, στο αν είναι μια επιτυχία και αν αυτή η επιτυχία είναι όντως αυτό που όχι μόνο θέλει, αλλά πρέπει για να βοηθηθεί η Ελλάδα να φύγει, να ξεφύγει από αυτή την, τον κίνδυνο της, της πτώχευσης. Έχουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές δύο βουλευτές και οικονομολόγους. Είναι ο κύριος Μάριος Μαυρής εκ μέρους του, του ΔΣ και ο κύριος Παμπός Παπαγεωργίου από το ΑΚΕΛ. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Κύριε Μαυρή, να κάνουμε αρχή με εσάς. Ποια είναι η πρώτη σας εκτίμηση για τη συμφωνία την οποία κατάφερε μετά από πολλές πιέσεις αλλά και εκβιασμούς όπως μάθαμε να υπογράψει ο κύριος Τσίπρας? Το ευτύχημα είναι ότι η Ελλάδα παραμένει εντός του ευρώ. Διότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση να πήγαινε η Ελλάδα σε άτακτη χρεοκοπία χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία. Διότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι εταίροι ήθελαν την Ελλάδα εντός του ευρώ. Εκτός από κάποιους εταίρους οι οποίοι προτιμούσαν να ήταν η Ελλάδα εκτός ευρώ, οι περισσότεροι ήθελαν την Ελλάδα εντός ευρώ και ευτυχώς αποφεύχθη το χειρότερο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά που προτείνονται στο νέο μνημόνιο είναι όλα αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και άλλα επιπρόσθετα όσον αφορά περικοπές και φορολογίες, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και να ήταν τώρα τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι οι καθυστερήσεις δεν ωφελούν σε τίποτα, μάλλον δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγματα. Για παράδειγμα, εάν όλα αυτά γίνονταν στην ώρα τους, δεν θα χρειαζόντουσαν τώρα όλα αυτά τα μέτρα, ίσως και να μην χρειαζόταν τρίτο μνημόνιο η Ελλάδα. Αλλά επίσης, εάν δεν καθυστερούσε η Ελλάδα 5 μήνες σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες τελικά χειροτέρεψαν τα πράγματα, αντί να τα κάνουν καλύτερα. Λογικά, δηλαδή θα έπρεπε να αναλάβει η νέα κυβέρνηση, η οποία είχε διαφορετική εντολή όμως, και να συνεχίσει το μνημόνιο, μας λέτε. Εγώ δεν λέω ότι καλώς έκανε και προσπάθησε να διαπραγματευτεί, πολύ καλώς, και ό,τι μπορούσε να πετύχει. Αλλά άφησε την οικονομία 5 μήνες στο ψυγείο ουσιαστικά και το τραπεζικό σύστημα τις τελευταίες μέρες ακόμα δεν δουλεύει. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν να χειροτερέψει η κατάσταση. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Μάλιστα. Διότι ναι, είχε αυτή την εντολή από τον λαό, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πετύχει οτιδήποτε να μειωθεί τέλος πάντων το μέγεθος αυτών των μέτρων. Πιστεύετε ότι αντί αυτού αυξήθηκε. Ναι, με αυτά τα μέτρα τέλος πάντων θα καταφέρει η Ελλάδα
να βρει τα πόδια της. Οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις λένε ότι έχουν φτάσει στο προχώρητο τα πράγματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχει και κάτι συγκεκριμένο πλέον στα χέρια της, αφού περιμένει πρώτα, αφού εγκριθούν κάποια νομοσχέδια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γνώριζε όμως η Ελλάδα, γνώριζε η Ελλάδα ότι έτσι λειτουργεί ένα δάνειο από το μηχανισμό. Γνώριζε όλους τους κανόνες του μηχανισμού. Ο μηχανισμός είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο, το οποίο δανείζει χρήματα σε χώρες που έχουν πρόβλημα. Είναι όπως το Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο. Ναι, αλλά σε αντάλλαγμα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, να μειωθούν τα ελλείμματα και να επιτευχθεί ίσως σκελισμένος προϋπολογισμός. Και παράλληλα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βεβαίως μεταρρυθμίσεις είναι και θέμα ιδεολογίας. Άρα εδώ υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα σύγκρουσης ιδεολογιών. Διότι η κυβέρνηση προέρχεται από μια ιδεολογία η οποία δεν ευνοεί κάποια από τα μέτρα τα οποία προτείνονται από τους δανειστές. Ναι, τα οποία θεωρεί αντιλαϊκά και ότι επιτείνουν και χειροτερεύουν τη λιτότητα και ότι δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος. Ναι, ακριβώς. Αυτό όμως είναι θέμα ιδεολογίας, όπως έχω πει. Ένα απλό παράδειγμα είναι το θέμα της κατάργησης των μαζικών απολύσεων που επιμένουν οι δανειστές, ενώ η κυβέρνηση δεν θέλει με τίποτα να γίνει αυτό και άλλα πολλά, ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Όμως εγώ επιμένω ότι αυτά τα μέτρα έπρεπε να είχαν γίνει από πολλού, είναι αναγκαία για μια σύγχρονη οικονομία και είναι η βάση για μια μεσοπρόθεσμη, όχι βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Να ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, αν θέλετε, κύριε Μαυρίδη. Κύριε Παπαγεωργίου, ποια είναι η δικιά σας άποψη, όντως, για να μην επαναλαμβάνω αυτά που είπε και ο κύριος Μαυρίδης, θα έπρεπε να συνεχίσει με τα μνημόνια η Ελλάδα για να αποφύγει όλη αυτή και την ταλαιπωρία αλλά και την χειροτέρευση των οικονομικών της δυνατοτήτων και δεδομένων? Να συνεχίσει με τα μνημόνια, είχε φτάσει προς το τέλος το δεύτερο μνημόνιο, δεν είχαν γίνει ουσιαστικά οι ενέργειες που είχαν συμφωνηθεί από τον Ιούνιο του 2004, οπότε θα έπρεπε βασικά να είχε προχωρήσει σε μια, αν δεχόταν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε ξαφνικά να επιβάλει μια πολύ εκτενή δέσμη μέτρων. Από εκεί πέρα όμως, η ουσία είναι, κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι ότι οι Γερμανοί κυρίως και οι δορυφόροι τους επέβαλαν πολιτικούς όρους, προσπάθησαν δηλαδή να ταπεινώσουν την Ελλάδα και σε κάποιο βαθμό το πέτυχαν. Άρα αυτά που ζητούν έχουν πολύ περισσότερο και η όλη στάση τους στην πενταμηνία έχουν πολύ περισσότερο να κάνουν με πολιτικές κυριαρχίας μέσα στην Ευρωζώνη και κατά δεύτερο λόγο η οικονομική λογική αυτών των πολιτικών είναι καθαρά έξω από κάθε ορθολογική προσέγγιση. Όταν ζητάς δραματική λιτότητα σε μια χώρα η οποία έχει υποστεί τόσο βαθιά ύφεση, όταν τους αυξάνεις το ΦΠΑ τόσο έντονα, το επόμενο, είναι πολύ φυσικό ότι αυτή η οικονομία δεν θα ανακάμψει. Θα έχει πιο έντονη ύφεση. Τα μέτρα αυτά είναι ηφαισιακά. Οπότε περιμένετε εσείς ότι θα χειροτερεύσει η κατάσταση αντί να βελτιωθεί? Όχι μόνο εγώ. Όλοι νομίζουν το περιμένουν ότι όταν παίρνεις ηφαισιακά μέτρα θα έχεις μια μείωση στο ΑΕΠ. Τώρα λέω, από τη μια καθαρά πολιτικές αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν στο να δείξουν ποιος είναι ο κύριος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνουν ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας. Από την άλλη είναι η εφαρμογή του οικονομικού παρολογισμού. Η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά σε ένα φοβερό εκβιασμό που αφορά το κλείσιμο των τραπεζών της. Το οποίο συνεχίζεται παρεμπιπτόντως. Ναι, τις έκλεισαν τις τράπεζες έτσι ώστε ή θα έπρεπε να δεχτεί τους όρους των δανειστών, που σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και εκβιαστές,
ή στην περίπτωση που θα πήγαινε σε δικό της νόμισμα να πάει κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Και αυτός ο εκβιασμός εν πωλής υφίσταται ακόμα. Τώρα, το τι θα κάνουν οι Έλληνες με αυτή την ιστορία είναι δικός τους λογαριασμός, θα αποφασίσει η Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί το δίλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι εάν πέσει η κυβέρνηση θα υπάρχει παλινόρθωση όλων αυτών των διεφθαρμένων οικονομικών και πολιτικών ολιγαρχιών, οι οποίες κατάκλεψαν και κατάστρεψαν την Ελλάδα. Αν υπάρχει μια ελπίδα μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας προς το ορθολογικότερο και προς το καλύτερο βεβαίως, είναι από αυτή την κυβέρνηση που είναι άφθαρτη, δεν έχει καμία σχέση με τα με τις αμαρτίες του παρελθόντος. Κύριε Μαυρίδη, υπάρχει όμως ήδη στην Ελλάδα μια φυγή καταθέσεων από την χώρα και οι πράκτιες εταιρείες οι οποίες μετακινούνται. Είναι αυτή η αστάθεια που υπάρχει με τις τράπεζες. Βέβαια κάποιοι είπαν ότι έγινε το πραξικόπημα ήταν για να σωθούν οι τράπεζες που έγινε στην ουσία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα τους δώσουν λεφτά για να πάνε και πάλι στις τράπεζες. Ο κύριος Βαρουφάκης επιμένει ότι θα έπρεπε να υπάρξει παράλληλο νόμισμα. Έβαλα μερικά πράγματα στο τραπέζι βέβαια. Αν θέλετε σχολιάστε μου. Εγώ πιστεύω ότι το παράλληλο νόμισμα δεν έχει καμία διαφορά από το να πάσεις στο δικό σου νόμισμα. Διότι το παράλληλο νόμισμα θεωρεί ότι οι εσωτερικές συναλλαγές θα γίνονται με το εθνικό νόμισμα, ας πούμε δραχμή, ενώ οι πληρωμές στο εξωτερικό με το ευρώ, διότι δεν δέχονται οτιδήποτε άλλο, δεν θα δέχονται οτιδήποτε άλλο οι ξένοι που θα θέλουν. Σε περίπτωση που η Ελλάδα θα είχε ένα θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δεν θα είχε πρόβλημα καθόλου με τα ευρώ, διότι θα μπορούσε να εισπράξει περισσότερα ευρώ από όσα πλέρωνε στο εξωτερικό. Όμως αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν μπορούμε να το συζητούμε πλέον, διότι δεν υπάρχει καθόλου στο τραπέζι. Εκείνο που γίνεται τώρα, τα χρήματα που θα πάρει η Ελλάδα, ένα μέρος θα πάει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο. Και επειδή στην Ελλάδα δεν έχουν περάσει τον νόμο για την εξυγίανση των τραπεζών, όπως έχουμε εμείς, είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, στην Ελλάδα δεν την έχουν περάσει ακόμα. Ούτως ώστε εάν και εφόσον χρειαστούν καινούργια κεφάλαια οι τράπεζες να τα παίρνουν από τους μετόχους τους ή αν δεν έχουν αυτοί από τους πιστωτές και στο τέλος από τους καταθέτες, το λεγόμενο bail-in, αντί από τους φορολογούμενους. Τώρα θα τα πάρουν από τους φορολογούμενους. Και έχει σημασία διότι αν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, τότε δεν πρόκειται να επανέλθει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια. Γι' αυτό και η Ελλάδα είχε πάρει άλλα 50, αν θυμάστε, τα 48 δισεκατομμύρια, τα οποία ήταν κρίσιμης σημασίας, έτσι που να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Όμως αυτά τα χρήματα θα τα πάρουν εάν και εφόσον τα χρειάζονται, εάν και εφόσον έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία προκαλούν ζημιές. Η φυγή καταθέσεων δεν έχει να κάνει με τα κεφάλαια που χρειάζονται οι τράπεζες. Η φυγή καταθέσεων έχει να κάνει με το φόβο που έχουν οι καταθέτες και θέλουν να σηκώσουν τα χρήματά τους. Και την εμπιστοσύνη, προς το τραπεζικό σύστημα. Ναι, για την εμπιστοσύνη. Ναι, ακριβώς. Άρα, εάν επανέλθει το τραπεζικό σύστημα στην ομαλότητα και οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, τότε θα επανέλθουν και οι καταθέσεις. Σιγά-σιγά, όπως γίνεται τώρα και στην Κύπρο. Τώρα στην Κύπρο έχουμε ροή καταθέσεων από την Ελλάδα. Έχουμε θετική ροή καταθέσεων. Mm-hmm. Περίπου 10, περισσότερα από 10 εκατομμύρια ημερησίως. Ναι, λένε κάποιες πληροφορίες. Ναι. Τώρα υπάρχει αυτή η αντίδραση κυρίως από κόμματα της αριστεράς ότι ανάγκασαν την Ελλάδα και την εκβίασαν και όλα αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτός που δίνει τα χρήματα του θέλει να διασφαλίσει ότι θα τα πάρει πίσω με κάποιο τρόπο. Άρα δεν είναι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να το ονομάζουμε εκβιασμό. Διότι εκβιασμός μπορεί να θεωρηθεί και
η θέση της Ελλάδος, ότι αν δεν μου δώσετε τα χρήματα, εγώ θα φύγω από το ευρώ και θα πάθετε μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά δεν το βλέπω έτσι, ότι είναι εκβιασμός από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Η κάθε πλευρά έχει τα δικά της επιχειρήματα, έχει τα δικά της εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιεί στη διαπραγμάτευση. Εάν η Ελλάδα δεν ήθελε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, μπορούσε να μην μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορούσε να πει, εγώ δεν το δέχομαι, και ακόμα μπορεί. Αν πει, δεν το δέχομαι αυτό, είναι πολύ οδυνηρό στο λαό, θα πάω μόνος μου από εδώ και πέρα, θα πάω μόνη μου σαν χώρα από εδώ και πέρα, θα τυπώσω δικό μου νόμισμα και θα κάνω οικονομική πολιτική. Δεν την αναγκάζει κανένας με το ζόρι, δηλαδή, να αποδεχθεί αυτό το πρόγραμμα. Και πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που χρωστάς χρήματα, χάνεις την κυριαρχία σου. Η κυριαρχία χάνεται όταν εσύ εξαρτάσαι από άλλους, εξαρτάσαι από τις αγορές. Οι αγορές είναι αμήλικτες και δανείζουν μόνο εκεί που πιστεύουν ότι θα πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Φανταστείτε την Ελλάδα τώρα να παίρνει δάνεια από το μηχανισμό με 2% και λιγότερο, στόχος είναι να πάει το επιτόκιο χαμηλότερα, και μετά που θα τελειώσει το πρόγραμμα θα πρέπει να πάει στις αγορές να δανειστεί χρήματα και θα δανείζεται με ψηλότερο επιτόκιο. Άρα είναι προς όφελος της Ελλάδος να νοικοκυρευτεί, εάν τα καταφέρει στα 3 χρόνια, ούτως ώστε όταν βγει από το μνημόνιο να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές όπως δανείζονται οι άλλες χώρες με χαμηλό επιτόκιο. Μάλιστα, κατανοητό. Πολύ, πολύ σημαντικό το χαμηλό επιτόκιο, διότι μειώνει πολύ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Κύριε Παπαγεωργίου, ποια είναι η δική σας άποψη? Η Ελλάδα τελικά αποτελούσε κίνδυνο συστημικό και της δίνονται αυτά τα χρήματα με αυτό το επιτόκιο για να μπορέσει όντως? Αυτά τα χρήματα ως επιτοπλίστος θα πάνε πίσω σε αυτούς που τα δίνουν. Αυτή είναι η τραγωδία. Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα δάνεια χρησιμοποιούνται για να εξοφληθούν παλαιότερα δάνεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σχεδόν σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή πληρώνουν οι Γερμανοί και οι άλλοι για να πληρώσουν τους Γερμανούς και τους άλλους. Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο πολύ ψηλού δανεισμού, γιατί δάνεια έχουν όλες οι χώρες. Έπρεπε η Ελλάδα ουσιαστικά να είχε κηρύξει στάση πληρωμό στα δάνεια από το 10, όταν ήταν φανερό ότι έχει χρεοκοπήσει. Όμως όλα αυτά έγιναν για την σταθερότητα των τραπεζών στις χώρες της Ευρώπης και όχι τόσο πολύ για την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα φαύλο κύκλο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό του δανεισμού της Ελλάδας ως προς το ΑΕΠ της αυτά τα χρόνια του μνημονίου, και ο εκβιασμός δεν ήταν γενικά και όριστα θέλετε να σας δανείσω, εφαρμόστε αυτούς τους όρους. Ο εκβιασμός, ο οποίος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα, είναι το κλείσιμο των τραπεζών. Από τη στιγμή που έκοψε τη ρευστότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν υπήρχε αυτός που θα έβαζε τα λεφτά ως τελευταία καταφυγή, αφού αυτόν τον ρόλο τον παίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αρνήθηκε να τον παίξει. Ούτε μπορούσε η Ελλάδα αυτόματα να τυπώσει είτε ευρώ είτε δικό της νόμισμα. Ουσιαστικά της έκανε ένα είδος πολέμου. Της πάγωσε την οικονομία κλείνοντάς της τις τράπεζες. Άρα η διαπραγμάτευση δεν έγινε κάτω από κανονικούς όρους. Έκατσα στο τραπέζι και λογικά και ψύχραμα πήρα μια απόφαση. Η διαπραγμάτευση έγινε υποκαθεστώς, θα έλεγα, συνεχούς βομβαρδισμού. Δηλαδή, όταν κλείσει τις τράπεζες δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Είχε τη δύναμη η άλλη πλευρά να κλείσει τις τράπεζες και το έκανε. Και εάν υπάρχει μια κριτική προσωπικά, θα έλεγα ότι επειδή οι δανειστές βασικά κοροϊδεύαν τους Έλληνες εδώ και 5 μήνες. Στην αρχή ό,τι προτάσεις έκαναν οι Έλληνες, έλεγαν είναι γενικές. Όταν τους έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις, έλεγαν ναι, αλλά είναι αποσπασματικές, πρέπει να υπάρχει γενική λύση. Και τράβηξε αυτή η ιστορία εκεί που τράβηξε. Υπάρχει και μια περιγραφή πολύ καλή από τον Παρουφάκη στο New Statesman, ακριβώς τι έκαναν, ούτως ώστε να μην καταλήγουν πουθενά και να φτάσουν στον μεγάλο εκβιασμό κλείνοντας τις τράπεζες. Τώρα, από εκεί και πέρα, και μάλιστα αυτή είχαν ζητήσει και το πολύ εξευτελιστικό
να μπει η ελληνική δημόσια περιουσία σε ένα ταμείο που θα ήταν στο Λουξεμβούργο και θα διαχειρίζονταν ήδη οι δανειστές. Τώρα, η Ελλάδα πήρε μια απόφαση, η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό είναι δείγμα της υπευθυνότητας της, μπροστά στον κίνδυνο να βάλει σε μεγάλες περιπέτειες τον μέσο Έλληνα, ειδικά τους φτωχούς, δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας αλλά και φοβερού χάους, επέλεξε να συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ επαχθές, είναι ηφαισιακό. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σκληρή, ένα πολύ σκληρό δίλημα. Πήρε αυτή την απόφαση και ελπίζω να την υλοποιήσει προς όφελος του κόσμου. Δηλαδή, ναι, προσπαθώντας μέσα στα πλαίσια του εφικτού να απαμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες για τα κατώτερα στρώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, για αυτή την συνομιλία. Θα επανέλθουμε σίγουρα και μαζί σας ξανά, αφού τρέχουν οι εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις απόψεις των κυρίων Μαυρίδη και Παπαγεωργίου για το θέμα της Ελλάδας. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις φυσικά. Όπως έχουμε πει, είναι σήμερα προκαθορισμένο το Euro Working Group. Ο κύριος Dijsselbloem σε δηλώσεις του χτες είπε ότι είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Είπε επίσης ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ελλάδας. Δεν αποκλείεται να έχουμε και τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Έχει πει ότι επίσης είναι γέφυρα η χτεσινή απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, ο κύριος Dijsselbloem. Όλα αυτά έχοντας τα υπόψη, παρακολουθούμε και το τι γίνεται στην ίδια την χώρα και βεβαίως και αυτούς που κινούν τα νήματα όλης αυτής της κατάστασης, κυρίες και κύριοι. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Οι αριθμοί, κυρίες και κύριοι, είναι καταπέλτης δυστυχώς, και δεν μιλάμε τώρα για θέματα οικονομίας, αλλά μιλάμε για ζωές. Αφού μέσα σε 7 χρόνια, από το 2007 μέχρι το τέλος του 2014, έχασαν τη ζωή τους 159 μοτοσυκλετιστές, μοτοποδηλατιστές, ενώ το σύνολο των νεκρών σε οδικές συγκρούσεις είναι 513 άτομα. Αυτά οι αριθμοί δόθηκαν χτες σε δήλωση του κυρίου Μάριου Σταύρου, του Αντιπροέδρου του Πανευρωπαϊκού Φόρουμ Νέων για την Οδική Ασφάλεια, Reaction Youth for the Prevention. Και εμείς ζητούμε ένα σχόλιο από την αστυνομία. Είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Τροχέας, ο κύριος Φίλιππος Παπαηλίας, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακρόδιους σας. Είναι πράγματι τρομακτικοί αυτοί οι αριθμοί και δείχνουν και κάποιες ατέλειες, κάποιες ανάγκες για να οργανωθούν περισσότερο τα πράγματα. Η αστυνομία, ξέρω ότι κάνει συνεχώς εκστρατείες για την αποτροπή και των ατυχημάτων με μοτοσυκλετιστές και όχι μόνο, αλλά φαίνεται ότι, και τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι αριθμοί, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όσο καλά θέλουμε όλοι. Πράγματι, το θέμα των οδικών τροχαίων συγκρούσεων μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί όπως είπετε, τα τελευταία 7 χρόνια ένας πολύ μεγάλος αριθμός νεκρών. Συνεχώς έχουμε εκστρατείες για να μειώσουμε τις οδικές τροχαίες συγκρούσεις και συνάμα τους θανάτους. Να αναφέρω ότι φέτος, μπορώ να πω συγκρίνοντας με τα πέρσι, είμαστε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, είμαστε πλην έναν νεκρούς. Οι προσπάθειες μας θα συνεχιστούν με τις εκστρατείες, τουλάχιστον να είμαστε πιο κάτω από τα πέρσι. Και να αναφέρω ότι πέρσι τον Ιούλιο δυστυχώς ήταν μαύρος Ιούλιος για την τροχέα, γιατί είχαμε 10 νεκρούς μόνον τον μήνα Ιούλιο. Φαίνεται ότι εν όψη του γεγονότος ότι ο κόσμος παίρνει τις άδειες του, κινείται στους δρόμους, κινούνται πεζοί, κινούνται δίκυκλα, κινούνται πάρα πολλές μονάδες στον δρόμο, γι' αυτό είχαμε και τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα. Να αναφέρω ότι μέχρι σήμερα έχουμε 3 νεκρούς για τον Ιούλιο. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι με τη δική μας προσπάθεια των εκστρατιών που θα έχουμε, με το να έχουμε
τον κόσμο μας, τα περίπολα μας έξω στους δρόμους, να έχουμε αισθητή παρουσία, να μπορέσουμε να προλάβουμε να μην έχουμε τόσα πολλά θύματα. Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω και να καλέσω όλους τους οδηγούς, είτε είναι οδηγοί αυτοκινήτων, είτε δικύκλων, και τους πεζούς οι οποίοι διασταυρώνουν τους δρόμους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί οι μοτοσυκλετιστές και οι πεζοί είναι οι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, γιατί ένας πεζός όταν το χτυπήσει σίγουρα το αυτοκίνητο, είναι λίγες οι πιθανότητες του να αζήσει, ιδιαίτερα αν έρθει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ναι. Επίσης οι μοτοσυκλετιστές το ίδιο, και αυτοί ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, δυστυχώς φέτος το μήναν αυτόν. Είχαμε δύο μοτοσυκλετιστές, είχαμε έναν 20χρονο και μία 32χρονη με μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα, οι οποίοι είναι και οι δύο από μόνοι τους. Οι δύο από μόνοι τους έχασαν τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας τους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο. Ο κύριος Σταύρου είπε ότι θα υπάρξει μια εισήγηση και θα ήθελα την άποψη της αστυνομίας για συμμετοχή οργανωμένων μοτοσυκλετιστών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων σε σχέση και με νομοθεσίες, εισηγήσεις και δράσεις που τους αφορούν, έτσι ώστε να μπορούν να γίνει καταγραφή και των σημείων που σημειώνονται οι περισσότερες σοβαρές οδικές συγκρούσεις και θανατηφόρες ιδιαίτερα, για να μπορέσουν όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν προς όφελος και ενημέρωση των μοτοσυκλετιστών. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Με το Reaction είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Σταύρου. Έχει κάνει κάποιες εισηγήσεις τις οποίες μελετούμε και συνεχώς βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί του. Και με τους οργανωμένους μοτοσυκλετιστές η αστυνομία έχει επαφές. Η αστυνομία καταγράφει και ενημερώνει και το κοινό και ορισμένα σύνολα που υπάρχουν προβληματικά σημεία, ιδιαίτερα μελανά σημεία. Δεν μπορώ να πω ότι οι μοτοσυκλετιστές υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα σημεία που γίνονται τα δυστυχήματα. Είναι σε διάφορα μέρη της Κύπρου που γίνονται τα δυστυχήματα. Και εδώ θα πω ότι οι οδηγοί των μοτοσυκλετών, οι οποίοι είναι και οι ευάλωτες χρήστες του δρόμου, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μεγάλες ταχύτητες, να φέρουν τα προστατευτικά των κράνη, και κάποιοι που ταξιδεύουν να έχουν επίσης τις στολές τους. Είναι σημαντικό να έχουν αυτά τα πράγματα, γιατί ένας μοτοσυκλετιστής όταν πέσει κάτω από την μοτοσυκλέτα και δεν έχει το κράνος του, το πρώτο σημείο που θα χτυπήσει είναι το κεφάλι. Ή αν δεν έχει τη στολή του, πρέπει να έχουν και τις στολές του. Υπάρχουν οι ορισμένες στολές που όταν φορούν μπορεί να πέσει κάτω από την μοτοσυκλέτα και να μην πάθει τίποτε. Έτσι θα καλέσω και να παρακαλέσω τους οδηγούς. Σίγουρα έχει αρκετόν κόσμο που του αρέσει η μοτοσυκλέτα, αλλά να του αρέσει και να την απολαμβάνει. Να μην πηγαίνει έναν ταξίδι και να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, να οδηγά αμυντικά. Γιατί εκείνος μπορεί να οδηγά καλά. Ο απέναντι του που είναι με το αυτοκίνητο οδηγά καλά, πρέπει να είναι έτοιμος να αποφύγει και το λάθος του άλλου οδηγού. Έτσι είναι. Και αυτή είναι η εισήγησή μας, αυτή είναι η παράκληση μας προς τους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επαναλαμβάνω, να φέρουν τα προστατευτικά των κράνη, και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω όλοι μαζί, και οι οργανωμένοι μοτοσυκλετιστές και το Reaction και η αστυνομία, η οποία ηγείται αυτών των εκστρατιών, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να μειώσουμε τα τροχαία δυστυχήματα και στην άμα να μειώσουμε και τους θανάτους, που πραγματικά είναι έναν πολύ δύσκολο εγχείρημα το οποίο προσπαθούμε και είμαστε υποχρεωμένοι βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουμε τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Παπαϊλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε μικρόφωνο και στην Κατερίνα για το αθλητικό παράθυρο. Να πω δύο πράγματα όμως για τα μηνύματα σας. Πριν υπάρχουν σχόλια, ερωτήσεις για το γιατί παραιτήθηκε υπουργός ο κύριος Πατσαλής. Το έχουμε πει, έχουν απαντηθεί. Άλλοι υποστηρίζεται ότι ο πρόεδρος του ΔΣΥ δήλωσε ότι θέλει πολυασφαλιστικό, οπότε ο κύριος Νουρίς δεν λέει όλη την αλήθεια.
Ιδιώτης γιατρός λέει ότι έχει δουλέψει 7 μήνες στο δημόσιο και στη διάρκεια αυτού του χρόνου το κράτος κέρδισε από τον ίδιο 500.000 ευρώ. Έκανε πρόγραμμα ώστε τα νοσοκομεία να ήταν σημείο αναφοράς, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να απολυθεί. Είναι και οι πληροφορίες που λένε ότι θέλουν κάποιοι εντελώς την αποδόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ώστε όταν γίνει το ΓΕΣΥ να υπάρχουν άλλα δεδομένα. Αναφερόμενος άλλος ακροατής ακροάτριας στα θέματα που αφορούν την κατάσταση στην Ελλάδα, η εντολή από τον λαό αφορά μόλις μια εβδομάδα, πολύ νοπή. 5 μήνες μετά η λαϊκή εντολή είναι στο 66%. Το πρόβλημα με τις ιδιοληψίες δεν το έχει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά κάποιοι άλλοι, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει λαϊκή εντολή. Και μια ερώτηση που δεν προλάβαμε να έρθει κοντά μας την ώρα που είχαμε τον κύριο Παπαηλία από την Τροχέα, είναι υπό ποια ιδιότητα κυκλοφορούν τα ηλεκτρικά τρίτροχα από νεαρούς, και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Σας ευχαριστούμε για το ερώτημα και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Λοιπόν, Κατερίνα, μισό λεπτό και θα δώσω και σε σένα μικρόφωνο, αφού πρέπει να παίξει κάτι άλλο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν με ακούς καλά. υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Η λύση είναι να βγάζεις τα ακουστικά. Λοιπόν και θα το λύσουμε μετά. Σωστά, ναι. Για να τουλάχιστον να σε ακούω ξένα καλύτερα. Σε ακούμε. Λοιπόν, ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΑΠΟΕΛ σήμερα. Στις 8 υποδέχεται την Βαρτάρ και η ομάδα των Γαλαζοκυτρίνων έχει ως στόχο βεβαίως το αποτέλεσμα εκείνο που θα ανοίξει την πρόκριση για άλλη μια χρονιά στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το ΑΠΟΕΛ που ξεκινά την προσπάθεια του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Χθες μίλησε και ο Πορτογάλος τεχνικός των Γαλαζοκυτρίνων. Έχω φιλοδοξήσει, είπε, χαρακτηριστικά όπως όλοι στην ομάδα για να μπει το ΑΠΟΕΛ στους ομίλους. Είπε ότι η εμπειρία του, λέει ότι το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό από όλα και θέλουν σε αυτό το μάτς να πάρουν το αποτέλεσμα που θα επιτρέψει στην ομάδα να πάρει την πρόκριση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ΑΠΟΕΛ, Αργύρο, κυρίες και κύριοι. Την ώρα που το ΑΠΟΕΛ περιμένει λίγες ώρες ακόμη για να δώσει την πρώτη αγωνιστική μάχη, η Ομόνια ταξιδεύει στην Πολωνία αυτή την ώρα. Από τις 6:30 περίπου ξεκίνησε το ταξίδι στην Πολωνία εν ώψη του αγώνα με την Γιαγκελόνια για τα προκριματικά του Europa League το βράδυ της Πέμπτης στις 9:30. Έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το μάτς της Ομόνιας με την Γιαγκελόνια ο Απόλλωνας. Συνεχίζει την προετοιμασία του στην Κύπρο για το μάτς της Πέμπτης, επίσης τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Παίζει το βράδυ της Πέμπτης στο Αντώνης Παπαδόπουλος με την συγγνώμη. Λοιπόν, είπαμε ότι το ταξίδι του Απόλλωνα συνεχίζεται για αυτό το βράδυ της Πέμπτης του Αντώνης Παπαδόπουλος με τη λιθουανική ομάδα. Στις 8 θα ξεκινήσει το μάτς των Γερολεύκων της Λεμεσού και οι επαναληπτικοί θα γίνουν μια εβδομάδα αργότερα, την Παρασκευή. Η ΑΕΚ θα γνωρίζει αντίπαλο, η ομάδα της Λάρνακας, η οποία θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Χθες μίλησε ο Μάριος Παναγίου, διαιτητής, ο οποίος ήταν για άλλη μια φορά έντονος και καυστικός. Μια τελευταία προσπάθεια, έτσι όπως χαρακτηρίστηκε, για να στείλει μηνύματα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το με μοναδικό γνώμα, όπως είπε, το καλό του ποδοσφαίρου. Ξέρει ότι παρόλο που έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των σωματείων, ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πρόεδρος, να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
τα έβαλε ουσιαστικά ο Κύπριος διαιτητής με τους προέδρους του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνιας, του Απόλλωνα και της ΑΕΛ και με κάποιους άλλους. Αναφέρθηκε και στον αβέροφνεοφύτου. Τον κατηγόρησε για άλλη μια φορά για συναντήσεις με διαιτητές και για προαγωγές και ανακοίνωσε εκεί κάποια μέτρα για τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να κάποια μέτρα τα οποία αν και εφόσον θα είναι στην Προεδρία, παρόλο που ξέρει ότι δεν θα είναι, για να αλλάξει η κατάσταση στο χώρο του ποδοσφαίρου, κάποια μέτρα. Σήμερα θα μιλήσει ο κύριος Χαράλαμπος Μανώλη, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται από την Ανόρθωση για την Προεδρία της ΚΟΠ. Δεν υπάρχει άλλη επίσημη στήριξη προς τον κύριο Χαραλαμπό Μανώλη. Σήμερα το πρωί θα μιλήσει στη Λεμεζό. Θυμίζω ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου λήγουν υποψηφιότητες και για να μπορέσει ο κύριος Χαράλαμπος Μανώλη θα χρειαστεί να βρει τουλάχιστον άλλα τρία σωματεία να τον στηρίξουν. Θέλει τέσσερις για να κατέλθει και επίσημα υποψηφίος για την Προεδρία της ΚΟΠ. Πάμε να δούμε όμως τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. 3η 14 Ιουλίου, Αργύρο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Goal News σήμερα μας βγήκε μαυρό-άσπρη, δεν ξέρω τον λόγο. Χωρίς χρώμα λοιπόν η Goal News, αλλά με ειδήσεις στο εξώφυλλό της. Της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Η πρόκληση, το όνειρο, οι προσδοκίες, φωτογραφία του ΑΠΟΕΛ, υποδέχεται στις 8 την Βαρτάρ και έχει ως στόχο το αποτέλεσμα εκείνο που θα ανοίξει την πόρτα της πρόκρισης, γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Πάνω-πάνω αριστερά, με το 10ο καλό στην Πολωνία. Με τον Μπεμπέ στην αποστολή, η Ομόνια πέταξε για την Πολωνία ένωψη με το αγώνα με την Γιαγκελόνια. Κάτω-κάτω αριστερά, Φέλτσερ και με τη Βούλα ανακοινώθηκε και επίσημα 27χρονος παίκτης στην ΑΕΛ. Δεν τα παρατάει για τον Καμίνσκι. Η Ανόρθωση συνεχίζει τις προσπάθειές της. Με Άλεξ και Σιμόες, ο Απόλλωνας, ο Πέδρο Μάνουελ θα έχει άλλα δύο δυνατά γρανάζια της ομάδας ενώψη του αγώνα της Πέμπτης με την ομάδα της Ντρακάη Λιθουανία απέναντι στην Ντρακάη Λιθουανίας. Και δεξιά πάνω-πάνω θα συνεχίσουν να το διαλύουν. Φωτογραφία του Μάριου Παναγή, έντονος και καυστικός οδητής σε μια τελευταία προσπάθεια για να στείλει μηνύματα με μοναδικό γνώμονα του καλό του ποδοσφαίρου. Αυτά έχει στο εξώφυλλο σήμερα εφημερίδα Goal News. Επαναλαμβάνω, μαυρό-άσπρο το φύλλο. Δεν πειράζει. Ναι. Sport Day λοιπόν, πάνω-πάνω, Ανόρθωση, Γκάμπριελ για δεξιά. Με μια καλή απόδοση και στήριγμα από 13 έως 14.000 οπαδούς του ΑΠΟΕΛ μπορεί να γίνει το αφεντικό και να κόψει την φόρα των Σκοπιανών. Καλώς τους, λέει ο κύριος τίτλος της Sport Day. Η αναμέτρηση με την Βαρντάρ στις 8 αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα της νέας ομάδας του Πασιέντσια για τα Αστέρια. Απόλλωνας δεν αλλάζει. Ο Πέδρο Εμμανουέλ το σκέφτεται για μια-δύο αλλαγές εν ώψη Τρακάη. Ντα Σίλβα και Σιμόες διεκδικούν θέση στην εντεκάδα και Ομόνια να γράψω ιστορία. Λουτσιάνο Μπεμπέ ανυπόμονος να αγωνιστεί με τους πράσινους που αναχωρούν τα ξημερώματα, έχουν αναχωρήσει είπαμε, για την Πολωνία. Και 30, ναι. Για την Πολωνία. Αυτά. Πάμε στη Χραυγή. Με τις βαλίτσες γεμάτες ελπίδα έχει στο ένθετο η εφημερίδα «Ο κόσμος των σπορ». Η Ομόνια ταξιδεύει για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στον αγώνα της Πέμπτης με τη Γιαγκελόνια. Πάνω-πάνω δεξιά, από ΕΛ με αρκετούς νέους στην ενδεκάδα για την πρώτη του νίκη. Αρχίζει στους πρώτους αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου. Οι μπηχτές και τα μηνύματα του Γιάννη Αναστασίου για το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Με όπλο εντός εισαγωγικών την έδρα θα επιδιώξει να πάρει σκορ πρόκρισης ο Απόλλωνας. Ανακοίνωσε Φέλτσερ η ΑΕΛ. Ανεβαίνει ο Μάρκος Παγδατής στις πλάτρες από χθες η Ανόρθωση. Δύο ακόμη παίκτες ψάχνει ο Γιώργος Κοσμάς στην Αγία Νάπα. Αστό πιστόφυλλο, δεν την άφησαν μόνη. Συγκινητική ήταν η παρουσία του κόσμου χθες στο Αμόχωστος. Λες και είχε αγώνα χθες η Νέα Σαλαμίνα. Ήταν η πρώτη επίσημη προπόνηση των Ερυθρολεύκων εν ώψη της νέας χρονιάς. Σήμερα η πρώτη επίσημη και του Ερμή Ραδίπου. Στην αποστολή για την Πολωνία και ο Μπεμπέ για την Ομόνια ο Λόγος. Έβαλε μπρος και η Πάφος. Αισιόδοξος δήλωσε ο τεχνικός της Βαρτάρ στο αποψινό παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Σερκέι Αντρέιφ. Ανακοίνωσε Μπέκοβιτς η Τσέλσι.
για τη θέση του τερματοφύλακα. Συνεχίζει στη Λέστερ ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ο προπονητής ο οποίος ήταν στην Εθνική Ελλάδος το τελευταίο χρονικό διάστημα με εκείνη την κατρακύλα της Εθνικής Ελλάδος, ο κύριος Ρανιέρι, ο οποίος κατάφερε και πήρε τριετές συμβόλαιο, κλειστό συμβόλαιο στην Λέστερ. Αυτά από τον κόσμο των σπορ. Λοιπόν, το γήπεδο του πολίτη. Το Γάσι πηχτίζει πρόκριση. Ο Αποέλ σε 10 χρόνια έχει 9 νίκες και μία ισοπαλία σε πρεμιέρες Ευρώπης. Είναι ο κύριος τίτλος. Πάνω-πάνω, Απόλλωνας, αυξημένες επιλογές για τον Εμμανουέλ εν ώψη Τρακάη. Ανακοίνωσε Μπεμπέ η Ομόνια και φεύγει πρωί-πρωί για την Πολωνία. Αυτά είναι τα κύρια που έχει το γήπεδο. Ναι. Και έχουμε. Το είπαμε. Αυτό το είπαμε. Και έχουμε και την τελευταία σελίδα του πολίτη. Αυτή, ναι. Να την πούμε. Να την πούμε. Ορίστε. Εγώ να σα κολλήνω. Βεβαίως. Λοιπόν, γήπεδο του πολίτη, το πιστόφυλλο, να δείξουμε σεβασμό. Είπε ο Ντομίγκος Πιασιένσι, έστειλε μήνυμα σοβαρότητας για το απόψινο μάτς. Premier League ο Χολέμπας, αποχαιρέτησε τη Ρώμα ο διεθνής μπακ και συνεχίζει στη Watford. Η αποστολή του Αποέλ και τα ονόματα εκεί. Αντρέ Γεφ είναι 50-50. Είπε ο προπονητής της ομάδας των Σκοπίων, συνέλευση από ΕΛ. Χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό τα εκβοντό στην Πανεπιστημιάδα. Μήλος με καλάθι στον Παναθηναϊκό. Πρώτη για Πάφο χθες με Μπεμπέ στην Πολωνία. Διαβάθμιση για Έλτσε. Οριστικά η Έλτσε θα συμμετάσχει στην δεύτερη κατηγορία Ισπανίας στη νέα περίοδο, αφού το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης απέρριψε την προσφυγή του συλλόγου που υποβιβάστηκε λόγω συσσωρευμένων χρεών προς την εφορία και αδυναμία πληρωμής των ποδοσφαιριστών της. Στην θέση της Έλτσε θα πάρει η Αιμπάρ, η οποία τερμάτισε στην 18η θέση πέρσι, όμως γλίτωσε τον υποβιβασμό αφού υποβιβάζεται η άλλη ομάδα, η Έλτσε, για οικονομικά. Αυτά, τελειώσαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά, να έχετε μια δροσερή και καλημέρα. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλει στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα με την Αργύρο Γεωργίου Θωμά. Η εκπομπή είναι μια χορηγία φρεσκάδας από τις φρουταρίες Eurofresh και Bella Fruit. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά από τον παραγωγό στο πιάτο σας. Σε τιμές που θα σας εκπλήξουν.